σε μία έκθεση η οποία διοργανώνεται εδώ στο Ηράκλειο. Θα καλημερίσω τον διοργανωτή αυτής της έκθεσης, 100% Hotel Show στην Κρήτη, κύριο Δημήτρη Αντωνάκο. Καλημέρα σας, πώς είστε κύριε Αντωνάκο? Καλημέρα σας, είμαι πολύ καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πάμε για να δούμε για αυτή την έκθεση. Βεβαίως. Η έκθεση 100% Hotel Show είναι μια έκθεση που γίνεται στην Αθήνα τα τελευταία 11 χρόνια και είναι η premium έκθεση για ξενοδόχους και ιδιοκτήτες βίλας. Αυτό σημαίνει ότι στοχεύουμε και στο πιο υψηλό επίπεδο των καταλυμάτων, άρα ένα βασικό κομμάτι του κοινού μας είναι αυτό που λέμε πολυτελής τουρισμός, πολυτελής φιλοξενία. Και παράλληλα προσπαθούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία και τα εκθέματα που υπάρχουν στην έκθεση να είναι εκθέματα που καλύπτουν τις ανάγκες αυτού του είδους των καταλυμάτων. Στην έκθεσή μας συμμετέχουν από εταιρείες ανάπτυξης και αρχιτεκτονικά γραφεία που κάνουν αρχιτεκτονικό design, μέχρι εταιρείες οι οποίες κάνουν interior design, επίπλωση, εξοπλισμό καταλυμάτων, εταιρείες οι οποίες έχουν προϊόντα που στοχεύουν στην εμπειρία του επισκέπτη και στο operation των καταλυμάτων, στη λειτουργία τους, και φτάνουμε μέχρι και τις εταιρείες οι οποίες βοηθούν τα καταλύματα στο πώς να πουλήσουν διανυκτερεύσεις. Όλο αυτό το digital κομμάτι του ξενοδοχείου που μέσω του διαδικτύου οργανώνεται έτσι ώστε να πουλήσει κατάλληλα τις διανυκτερεύσεις του. Είναι λοιπόν μια έκθεση που πιάνει όλο το φάσμα από την δημιουργία του καταλύματος μέχρι και την πώληση των διανυκτερεύσεων. Όλο πιο κοντά στο άνοιγμα των ξενοδοχείων, γιατί σαν δεύτερο σημείο συνάντηση, σαν δεύτερη σκέψη, σαν τις ανάγκες της τελευταίας στιγμής που δεν είχαν υπολογιστεί, κύριε Αντωνάκο? Ακριβώς. Είναι κάτι που το ψάχναμε καιρό, να βρούμε έναν δεύτερο τόπο συνάντησης εκτός από την βασική έκθεση που γίνεται τον Νοέμβριο στην Αθήνα, για να μπορέσουμε να δούμε πιο pre-opening ανάγκες των ξενοδοχείων. Επιλέξαμε την Κρήτη γιατί θεωρούμε ότι είναι μια διαφορετική πρόταση του 100% Hotel Show, για να μην συγκεντρώνεται και τα πάντα στην Αθήνα. Η Κρήτη έτσι κι αλλιώς είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, επομένως είχε και μια σημειολογική έννοια αυτή η επιλογή. Είδαμε ότι έχει και ένα αξιοπρεπέστατο εκθεσιακό κέντρο. Οι επαφές με τις κρητικές επιχειρήσεις έδειξαν ότι υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο επιχειρηματικότητας. Επομένως, για μας ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή τόσο με τις επιχειρήσεις στην Κρήτη, αλλά και όχι μόνο. Σε δεύτερη φάση θέλουμε σε αυτή την έκθεση που ευελπιστούμε ότι θα γίνεται κάθε χρόνο στην Κρήτη, εκεί πριν το άνοιγμα των ξενοδοχείων σε κάποιο χρονικό διάστημα, να συγκεντρώνουμε και ξενοδόχους και στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από το Νότιο Αιγαίο σίγουρα, αλλά και από όλη την Ελλάδα σε δεύτερο χρόνο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε και για αρκετές παρουσιάσεις και για αρκετές ομιλίες. Για ποιο συγκεκριμένο διάστημα μιλάμε, και αν έχετε την μεγάλη την καλοσύνη, κύριε Αντωνάκο, να πούμε για άλλη μια φορά, τι μπορεί να βρει ο κάθε επιχειρηματίας ο οποίος σας ακούει αυτή την ώρα σε αυτή την έκθεση 100% Hotel Show, όπως επίσης και τις εκθεσιακές ενότητες που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση? Η έκθεση γίνεται το διήμερο 13 και 14 Απριλίου στο εκθεσιακό, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στο ΔΕΚ, στο Ηράκλειο, και οι ενότητες που υπάρχουν στην έκθεση είναι design και development, η πρώτη ενότητα, που εκεί περιλαμβάνει εταιρείες που βοηθούν τα καταλύματα από το να χρηματοδοτηθούν, ας πούμε, για να μπορέσουν να κάνουν την ανάπτυξή τους, μέχρι και το να σχεδιάσουν το κατάλημα, άρα αρχιτεκτονικά γραφεία, interior design γραφεία, καθώς επίσης και εταιρείες οι οποίες βοηθούν στην τελική εικόνα, όπως για παράδειγμα ξενοδοχειακά έπιπλα, υφάσματα και ξενοδοχεία, όλο το φάσμα του interior design του ξενοδοχείου. Αυτή είναι η πρώτη ενότητα, το design and development. Η δεύτερη ενότητα, που είναι το experience and operation,
είναι προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το experience, από απόσμηση χώρων για παράδειγμα, μέχρι και amenities ή διάφορες δράσεις που οδηγούν στο να δίνεται η δυνατότητα παροχής μιας μοναδικής εμπειρίας στον επισκέπτη, ή επίσης ζητήματα λειτουργίας, όπως έχει να κάνει με τον καθαρισμό της μονάδας, με την σύντηση της μονάδας κτλ. Η τρίτη ενότητα, που την ονομάζουμε Technology and Sales, περιλαμβάνει όλο το φάσμα της τεχνολογίας για ξενοδοχεία και βέβαια το μεγάλο ζήτημα του πώς θα πουλήσουμε τις διανυκτερεύσεις μας μέσα από μια online οργάνωση του ξενοδοχείου. Σε ό,τι αφορά το θέμα των παρουσιάσεων που είπατε, το ζήτημα των workshops, όπως τα ονομάζουμε εμείς, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα της έκθεσης. Δίνουμε κάθε φορά πολύ μεγάλη βαρύτητα, γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορείς να μιλάς για ανάπτυξη, δεν μπορείς να μιλάς για αύξηση της ποιότητας του καταλήμματος, εάν δεν υπάρχει και κατάλληλη γνώση, και η γνώση έρχεται μετά την εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα διήμερο γεμάτο από εκπαιδευτικά workshops στην έκθεση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στο site της έκθεσης www.hotelshow.gr να δουν αυτά τα workshops και να δηλώσουν συμμετοχή εκεί. Τα workshops είναι χωρισμένα σε δύο κατηγορίες, σε δύο μέρες, που η κάθε μέρα έχει μια συγκεκριμένη κατηγορία. Η πρώτη μέρα, λόγω και του ότι είναι η πρώτη έκθεση στην Κρήτη, είναι αφιερωμένη 100% στον προορισμό στην Κρήτη. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποιες παρουσιάσεις που αφορούν ιδιαίτερα τις κρητικές επιχειρήσεις. Και η δεύτερη μέρα είναι αφιερωμένη στις pre-opening ανάγκες των ξενοδοχείων. Ένα ιδιαίτερο καινούριο χαρακτηριστικό που έχουν τα workshops μας από φέτος και κάνουμε την έναρξη από την Κρήτη, είναι ότι υπάρχει και μία δεύτερη αίθουσα με καθαρά εκπαιδευτικό περιεχόμενο που πηγαίνει σε πιο σεμιναριακή μορφή και όχι απλά σε επίπεδο παρουσιάσεων. Είναι μία αίθουσα εκεί λοιπόν, κατά την οποία την πρώτη μέρα της έκθεσης το Σάββατο έχει αναλάβει τη λειτουργία της όλη το κορυφαίο Booking Engine Web Hotelier, που είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τους ξενοδόχους, που καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα κάνει to the point σεμινάρια επάνω σε διάφορα στοιχεία που αφορούν την περαιτέρω online οργάνωση των ξενοδοχείων. Και η δεύτερη μέρα, η Κυριακή, είναι αφιερωμένη σε όλες τις υπόλοιπες ενότητες. Έχουμε τις παρουσιάσεις από ξενοδοχειακούς φορείς, οι οποίες καλούν τα μέλη τους για να μιλήσουν για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τους φορείς και τα μέλη. Επίσης, παρουσιάσεις που πιάνουν το φάσμα από το αρχιτεκτονικό design μέχρι και την γαστρονομική εμπειρία. Άρα εκεί πάμε σε μια πιο εκπαιδευτικού τύπου, ας πούμε, αίθουσα, με πολύ αλληλεπίδραση ανάμεσα στις παρουσιάσεις και στο κοινό. Στοχευμένα, πολύ στοχευμένα όλα αυτά τα οποία λέτε, και βέβαια να καταλάβω και για αυτή την βοήθεια και για τα σεμινάρια τα οποία θα γίνονται to the point, ότι αφορούν όλους τους κλάδους τους οποίους προαναφέρατε, σε τομείς, έτσι. Σωστά, και το κοινό που καλούμε να επισκεφτεί την έκθεση είναι ξενοδόχοι, στελέχη φυσικά ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες βίλας, που για μας επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό κοινό. Ξέρετε, η βίλα ως μέσο φιλοξενίας, ως μέσο ξενοδοχειακής, ας πούμε, υποδοχής, είναι μια πολύ μεγάλη τάση που έχει ανάπτυξη διεθνώς και στην Κρήτη και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και αυτό το κοινό μας ενδιαφέρει πολύ. Και φυσικά μας ενδιαφέρουν πολύ να επισκεφτούν την έκθεση αρχιτέκτονες, interior designers, κατασκευαστές, οι οποίοι αναλαμβάνουν ξενοδοχειακά έργα, διότι μέσα σε αυτή την έκθεση θα δουν μια σειρά απολύσεις. Μάλιστα. Και τις δύο ημέρες, και το Σάββατο 13 Απριλίου και την Κυριακή 14 Απριλίου, έναρξη από τις 10.30 το πρωί, έτσι κύριε Αντωνάκο? Σωστά, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μέχρι τις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για όλους τους ενδιαφερόμενους που σας ακούν αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.